πριν ξεκινήσει ο αγώνας λέτε κάτι. Λέτε να παίξουμε π.χ. γερή άμυνα. Μπαίνεις μέσα, μαζεύεστε εκεί στην πισίνα στο κέντρο και λέτε να παίξουμε γερή άμυνα. Πώς είναι δυνατόν σε 20 λεπτά ο Ολυμπιακός να δέχεται μόνο ένα γκολ? Αυτό που είπες, νομίζω ότι όλα τα παιδιά ξέρουν πως να κερδίζουν. Είχαμε πει από την αρχή ότι πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ την Μπαρτσελονέτα. Νομίζω ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. 4 γκολ σε όλο το παιχνίδι νομίζω ότι είναι μια τρομερή επίδοση. Μπροστά στην επίθεση έχουμε την ποιότητα, έχουμε τους παίχτες, μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αυτό κάναμε. Τα παιχνίδια νίκες, τα τρόπαια, οι προκρίσεις δίνονται μέσω της άμυνας. Αυτό κάνουμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Πιστεύεις ότι σήμερα κάποια βλέμματα που σας είδαν στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να υπολογίζουν ως μεγάλο αντίπαλο τον Ολυμπιακό? Νομίζω ότι δεν περίμεναν τη σημερινή εμφάνιση. Νομίζω ότι μετά το παιχνίδι με την Novi Beograd και πριν βασικά, μας υπολογίζουν. Λένε όλοι ότι είμαστε το φαβορί. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας ουσιαστικά, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να κερδίζουμε και στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Η ομάδα δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και έτσι θα συνεχίσουμε. Σήμερα ήρθε ο κόσμος, στήριξε, στο τέλος τρελάθηκε, αποθέωσε και έφυγε πολύ γελαστός. Το είδαμε εδώ και προηγουμένως που κάναμε δηλώσεις με τον Δερβίση. Φωνάζανε, ενθουσιαζόντουσαν, χαιρετάγανε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που γέμισε το κολυμπητήριο, αυτό θέλουμε. Ο κόσμος έχουμε πει ότι είναι ο 8ος παίκτης μας. Μας έδωσε όθηση, ειδικά στην αρχή που το σκορ ήταν πάρα πολύ κοντά. Μας έδωσε όθηση να ξεφύγουμε στο σκορ. Μετά σε ένα τέτοιο κανάμε στο Παπαστράτη, νομίζω δεν έχουμε να βοηθούμε κανέναν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον περιμένουμε και στον επόμενο αγώνα έτσι ώστε να πανηγυρίσουμε ακόμη περισσότερες νίκες. Για το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, εντάξει, μεσολαβούει και το παιχνίδι με τον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα. Έχουμε χρόνο να το σκεφτούμε, έχουμε χρόνο να το σχεδιάσουμε. Νομίζω ότι είναι με την Γιατρίνα Split. Όπως είπα, στόχος είναι η νίκη, στόχος είναι η πρωτιά του ομίλου, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Η ομάδα έχει όλα τα φόντα να το καταφέρει και αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά.